Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε συναντώ σήμερα εδώ. Και είναι έτσι η πρώτη σου εντύπωση, μιας και πρώτη φορά έρχεσαι εδώ στην Κύπρο? Κοίταξε, δεν έχω δει πολλά πράγματα, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ξέρεις τι, μ' αρέσει γιατί το θεωρώ τόπο μου, οπότε νιώθω ότι είμαι στην πατρίδα. Ακριβώς. Θέλω τώρα να μιλήσουμε για το Διεθνές Φεστιβάλ, που είναι και ο λόγος που βρίσκεσαι εδώ. Ναι. Κοίταξε, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Μπράβο στα παιδιά που το οργάνωσαν. Να πω ένα ευχαριστώ που διαλέξανε την ταινία μου, τη Ζωγραφιά του Θεού, και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Εγώ θα σου ευχηθώ όμως και εσύ να καλή επιτυχία, γιατί είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο και πραγματικά θεωρώ ότι άξιζε να μπει στο Διεθνές Φεστιβάλ. Κοίταξε, είναι ένα δύσκολο θέμα, το θέμα με τα άτομα με αναπηρία. Εμείς αυτό που κάναμε, νομίζω η σωστή προσέγγιση και η έξυπνη προσέγγιση ήταν ότι το αντιμετωπίσαμε με χιούμορ και έτσι έγινε πιο εύπεπτο για το κοινό. Θέλω σήμερα να μιλήσουμε. Είσαι θεατρολόγος, είσαι ηθοποιός, κάνεις τα δικά σου εργαστήρια, είσαι σκηνοθέτης, είσαι πέρασει από διάφορα στάδια. Θέλω να μου πεις έτσι τη δική σου γνώμη για τον χώρο. Διότι είχα διαβάσει και μια συνέντευξή σου που είχες πει ότι θυμάσαι χαρακτηριστικά ένα περιστατικό στο Εθνικό με κάποιο συγκεκριμένο σκηνοθέτη που ήθελε έτσι κάποια άσεμνα πράγματα και σου ζήτησε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά είχες πει για μια ρόμπα που βγήκε. Κατάλαβες τώρα, σου δώσα το χ. Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι τέτοια περιστατικά έχουν συμβεί, θα συμβούνε. Το θέμα είναι να λες όχι, να το καταγγέλνεις το γεγονός αυτό. Είχες καταγγείλει τότε ή βγήκες και το έκανες αφότου έγινε το Me Too και όλα αυτά? Αφότου έγινε το Me Too, γιατί εκείνη τη στιγμή, να σου πω το άσχημο του θέματος, σκέφτηκα ότι μάλλον έτσι γίνονται τα πράγματα. Ήμουν και μικρός, οπότε δεν καταλάβαινα ότι αυτό που γινόταν ήταν παράνομο, ότι ήταν ανήθικο, ότι ήταν κάτι κακό. Απλώς ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Και το θέμα ήταν ότι σκέφτηκα ότι έτσι είναι, έτσι κάνεις καριέρα, έτσι θα πρέπει να πάει αυτό το θέμα. Θέλω τώρα να μιλήσουμε και για τον Εάντα Μανθόπουλο, ο οποίος απεβίωσε έτσι πρόσφατα και ο χαμός του έχει συγκλονίσει την ελληνική σκηνή και όχι μόνο. Και ήταν και φίλος. Κοίταξε, ένας αγαπημένος φίλος, περνούσε με τις γιορτές μαζί, τις θλίψεις, τις στεναχώριες, τον είχα πάρει στο θείασό μου. Γιατί είχαμε κάνει ένα έργο στο Μέγαρο Μουσικής τον Αγριάνθρωπο. Ήταν μεγάλη τύχη, πολύ καλή συγκυρία που βρέθηκα με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, πολύ καλός ηθοποιός. Μάθαινες πολλά κόλπα πάνω στη σκηνή από τον Νέα, αλλά ήταν και το πόσο δοτικός ήταν κάτω από τη σκηνή και ακόμα και όταν μας καλούσε στο σπίτι του εκεί στην Παιανία, το ότι φρόντιζε ο καθένας μας να έχει το φαγητό που του αρέσει, το ποτό που του αρέσει. Δηλαδή ήταν, πώς να σου πω, σαν να έχεις ένα μπαμπά και μια μαμά μαζί, οι οποίες σε φροντίζανε. Περίμενες το χαμό του? Όχι καθόλου. Δεν ήμουν καθόλου έτοιμος για αυτό το πράγμα. Έγινε πολύ ξαφνικά. Και το χειρότερο ήταν ότι μπήκε τη Δευτέρα, την Πέμπτη που εγώ μίλησα με τη σύντροφό του, με την Ελισάβετ, μου είπε ότι τον βγάζουμε τώρα και πάμε στο θάλαμο αποκατάστασης. Οπότε λέω, okay, να χαλαρώσετε και μετά να αρθαρθούμε κι εμείς να του φτιάξουμε τη διάθεση, αλλά λίγο ο άνθρωπος να ανασάνει, να ξαναέρθει στο περιβάλλον καλά. Και Παρασκευή γίνεται αυτό το άθλιο δημοσίευμα ότι τον χάσαμε. Και, δηλαδή ήταν αυτό, το να έχεις αποκλειστικότητα στο θάνατο ήταν κάτι πολύ κακό, πολύ άσχημο. Ξαφνικά με πήρε τηλέφωνο μια φίλη, κοινή μας φίλη, που κλαίγοντας και μου είπε: χάσαμε τον Νέα. Και λέω: πώς γίνεται, αφού χθες βγήκε, εμένα μου είπε η Ελισάβετ ότι εγώ σκεφτόμουν πότε θα πάμε εμείς να τον δούμε. Και μετά είδα ότι τα site που το αναπαρήγαγαν το ένα μετά το άλλο, μετά άρχισαν να το παίρνουν πίσω. Και ο άνθρωπος παλεύει για τη ζωή του. Οπότε ήρθε να το χάσαμε δύο φορές μετά που έγινε, την Τρίτη, νομίζω, μετά που έγινε. Και πολύ άσχημο γεγονός. Εσύ είχες έτσι κάποιο έτσι πρόσφατο συμβάν που να σε συγκλώνησε εκτός από αυτό? Και τι έχεις αλλάξει με όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή όλα αυτά που τεχταίνονται και στην Ελλάδα και στον κόσμο, κατά πόσο έχει αλλάξει έτσι η κοσμοθεωρία σου? Τι έβαλες σε δεύτερη σκέψη? Κοίταξε, εμένα η κοσμοθεωρία μου άλλαξε το 2008, που είχα πάει στη Νέα Υόρκη. Τότε κάναμε τη Μαρία την Άσχημη στην Ελλάδα και μου λέγανε μήνες στη Νέα Υόρκη, μήνες στη Νέα Υόρκη. Και λέω, τι λες ρε παιδιά, τώρα ξαναρχίσουμε από την αρχή, τώρα εδώ πέρα πάλι σερβιτόροι, πάλι να δουλεύουμε εκεί και τέτοια, αφού τώρα χτυπάει το τηλέφωνο στην Αθήνα.
βγάζουμε λεφτά, όλα είναι πάρα πολύ υπέροχα, πάρα πολύ καλά. Γυρνάω στην Αθήνα, καταραίει η τράπεζα στην Αμερική, καταραίει το σύστημά μας εμάς στην Ελλάδα με τη χρεοκοπία και με όλα αυτά. Και ξαφνικά εκεί που όλα ήταν πολύ καλά, ξαφνικά όλα ήταν άθλια, ξαφνικά δεν ξέραμε τι μας χτύπησε. Οπότε ήταν, επειδή εγώ δεν είχα άλλη επιλογή, ενώ τα όνειρά μου ήταν πάντα ό,τι είχε να κάνει με το θέατρο, οπότε σκέφτηκα μήπως πάω πίσω από τις κάμερες, μήπως το ένα, μήπως το άλλο, αλλά που πήγα πίσω από τις κάμερες, δηλαδή να γίνω σκηνοθέτης, άρχισα να παχαίνω και δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό. Και λέω, πρέπει να μην μπροστά στις κάμερες, γιατί δεν θα πάει καλά αυτό. Και είναι έτσι η γνώμη σου για τον Κασελάκη, αφού μιλάς τώρα έτσι, για τα πολιτικά και όλα αυτά. Θεωρείς ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή είχε και ένα διαφορετικό background, ήταν στην Αμερική, έχει διαφορετικό mindset και όλα αυτά που συμβαίνουν, θεωρείς ότι μπορεί να σώσει ή να αλλάξει σε ένα μικρό βαθμό έστω τα δρόμενα της Ελλάδος? Κοίταξε, θα πρέπει πρώτα να μάθει τα δρόμενα της Ελλάδος, γιατί ζούσε στο εξωτερικό. Για έναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω και αν πήρε αυτό το μικρό ποσοστό που πήρε, θα πρέπει πρώτα να κάτσει να ερευνήσει, ώστε η άποψή του να γίνεται σημαντική πλέον, γιατί θα ξέρει, θα έχει τη γνώση. Από ό,τι είδα, από ό,τι λίγο παρακολούθησα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι τον παρακολούθησα σε όλη του την πορεία τώρα τις τελευταίες μήνες, άλλωστε έγινε πάρα πολύ ξαφνικά και αυτό, είδα ότι δεν είχε γνώση για πολλά πράγματα. Πρέπει να μάθει την πραγματικότητα της Ελλάδας και να δει και την πορεία της Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια που έλειπε, τι γινόταν εδώ, πώς περνούσαν οι άνθρωποι και πώς υπάρχουν τρόποι για αυτό να ανατραπεί και να συνεχιστεί με κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αντίλογος, γιατί αυτό είναι το βασικό συστατικό της δημοκρατίας. Ακριβώς. Εσύ θα ασχολιώσουν με την πολιτική, άστο, δηλαδή να μην βάλεις ακόμα κάτι στο βιογραφικό σου? Όχι, κοίταξε, μ' αρέσει η ενασχόληση με τα κοινά, απλά εγώ δεν έχω αυτή την πολιτική σκέψη, εννοώ την πολιτική πονηριά. Εγώ μπορεί να είμαι ηθοποιός, αλλά όταν μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Δηλαδή με παίζουν στα δάχτυλά τους πάρα πολύ γρήγορα, ίσως τις περισσότερες φορές επειδή τους έχουμε και ανάγκη. Καθόμαστε και σαν χάνοι τους ακούμε, γιατί πιστεύουμε ότι θα μας δώσουν κάποια δουλειά, κάτι θα ξέρω εγώ θα πάρουμε, αλλά σε όλη τη φάση αυτή, για να λέμε την αλήθεια, ο κόσμος παίρνει ψίχουλα, αυτοί παίρνουν του κόσμου τα εκατομμύρια και δεν ξέρω τι άλλο κάνουν από πίσω από όλο αυτό. Είναι ένα status quo που πολύ δύσκολα το ανατρέπεις. Δεν θέλουν καινούργια άτομα, με τίποτα θέλουν καινούργια άτομα, γιατί τα καινούργια άτομα θα πούνε ωραία, ας κάνουμε κάτι. Ας κάνουμε κάτι καινούργιο, θα θέσουμε προτάσεις, θα προτείνεις κάποια πράγματα και θα πούνε, όχι τώρα, άσε με τώρα με αυτό το πράγμα, άφησε τα πράγματα έτσι όπως είναι και ας τα ανακυλήσουν και μη μας ενοχλείς, ας πούμε, και τέτοια. Θέλω να φτάσω πάνω μερικά χρόνια πριν και συγκεκριμένα στου Στάλου Σερίτα Ζαΐμι. Θέλω να σε πάρω εκεί, διότι ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά σε θέμα τηλεθέασης, λόγω του σεναρίου είχε κουράσει και το έκοψαν. Κοίταξε τώρα, αυτό εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά το σενάριο ήταν κάτι πολύ πρωτότυπο, ήταν περίεργο, ίσως και γι' αυτό να είχε και τόσο μεγάλη επιτυχία, αλλά και τόσους πολλούς που δεν το αναγνωρίζανε, δηλαδή δεν καταλαβαίνανε τι γίνεται, γιατί είχε φυλακές και είχε και γυναικείες φυλακές, κάτι που δεν το είχε τολμήσει κάποιος να το κάνει και βασικά να το πλησιάσει και με χιούμορ. Οπότε περνάει πολύ πιο εύκολα με το αστείο. Έτσι ήταν τότε, πέρασα πάρα πολύ ωραία και με τους πρωταγωνιστές. Καλά, τώρα να μην αναφέρω τα θλιβερά γεγονότα για το Σεριανό. Πολύ καλός, δηλαδή στη δουλειά του ήταν πολύ δοτικός, έπαιρες μαθήματα από αυτόν. Οπότε ήταν μια σημαντική εμπειρία για μένα στο να δουλέψω με αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, και με τον Αλέξανδρο Τορίγα ήταν πολύ καλή η συνεργασία μου. Πολύ ωραία, και ήταν και τα επεισόδια που είχα πάρει μέρος. Ήταν σαν μια πολύ καλή ελληνική ταινία παλιά, με πολύ ποιότητα, με πολύ καινούργιο μοντέρνο τρόπο γυρίσματος, αλλά αυτό το χιούμορ που έλειπε από την καινούργια ελληνική πραγματικότητα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ που πήρα μέρος σε αυτή τη δουλειά. Θέλω να μου πεις έτσι τώρα για τα καινούργια σου project, τι έρχονται, την αναμένουμε εκτός από την ταινία που είναι ήδη εδώ στο Διεθνές Φεστιβάλ και θα σε ξαναδούμε anytime soon στην Κύπρο.
Λοιπόν, κοίταξε, αυτό είναι στο χέρι σας. Πόσο καλό, είναι ανοιχτό το invitation. Εντάξει, οπότε επειδή εγώ στα καλέσματα πάντα λέω ναι, να ξέρεις ότι δεν είμαι, ξέρεις, κλειστός χαρακτήρας. Μ' αρέσει να πηγαίνω και σε μέρη που δεν έχω δει, να ταξιδεύω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα κάνουμε ένα έργο με την Κάτια την Ταραμπάγκο, η οποία είναι μοντέλο και ηθοποιός, η οποία είναι μαθήτριά μου. Και θα παίξουμε εκεί πέρα ένα έργο το οποίο λέγεται «Είμαι μένα, είμαι καμία». Κομμωδία βέβαια, μπορεί να είναι απελητικός ο τίτλος, αλλά είναι κωμικό. Με την σχολή που έχω εγώ, την θεατρική σχολή στο Παλαιό Φάληρο, συνεχίζω. Το μεταπτυχιακό μου που κάνω στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων. Πιστεύω ότι είναι αρκετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.